Πριν από μερικές και μόνο δεκαετίες, η Αμερική ήταν μια πολύ διαφορετική χώρα. Ένας μαύρος δεν μπορούσε να κάτσει στο ίδιο σημείο του λεωφορείου που κάθονταν οι λευκοί. Έπρεπε να μπαίνει στα κτίρια από συγκεκριμένη είσοδο, να ζει σε συγκεκριμένες γειτονιές και δεν είχε πάντα δικαίωμα ψήφου. Ένας άνθρωπος τα άλλαξε όλα αυτά, άλλαξε το κατεστημένο. Ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Με σειρά ειρηνικών διαδηλώσεων σε διάφορες περιοχές του Αμερικανικού Νότου ηγήθηκε του κινήματος για την ισοπολιτεία λευκών και μαύρων. Στις 28 Αυγούστου του 1963, ο Κίνγκ πρωτοστάτησε μεγάλη πορεία στη Ουάσιγκτον, στα σκαλιά του μνημείου του Λίνκον, απέναντι από το Καπιτόλιο, μπροστά σε 250.000 άτομα, έδωσε μια συνταρακτική ομιλία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο». I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν ιερέας του προτεσταντικού δόγματος των Βαπτιστών από την Ατλάντα της Τζόρτζια. Η δαλμά του ήταν ο Γκάντι, ο οποίος με ειρηνικό τρόπο προσπαθούσε να επιφέρει κοινωνική αλλαγή. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Κίνγκ ήταν το 1965, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε αντισυνταγματικές τις φυλακτικές διακρίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μαύροι και λευκοί άρχισαν τότε να μοιράζονται τον ίδιο χώρο σε λεωφορεία και τρένα. Ο Τζέσι Τζάκσον, ηγετική προσωπικότητα της κοινότητας των μαύρων Αμερικανών και πρώην προεδρικός υποψήφιος, ήταν και αυτός εκεί. And so the dream was to lift our spirits, and that was very successful, moving us toward getting freedom, removing the badge of shame. Τον αγώνα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κατά των φυλετικών διακρίσεων στήριξε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος. Στις 11 Μαρτίου του 1965, ο λευκός ιερέας James Reed ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στη Σέλμα της Αλαμπάμα από άτομα που εναντιώνονταν στη φυλετική ισότητα. Στην ιστορία έχει μείνει η φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου στο πλευρό του Κίνγκ κατά τη διάρκεια της κηδείας του ιερέα. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Ο χριστιανός πρέπει να καταφερθεί με αγανάκτηση κατά όλων των ειδών των διώξεων. Αυτό είναι που με έκανε να πάω με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στη Σέλμα. Όλοι φέρουμε ευθύνη και πρέπει να συνεχίσουμε να εκφράζουμε την αντίθεσή μας». Το 1964 ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Και ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον υπέγραψε τον νόμο που καθιστούσε παράνομες τις φυλετικές διακρίσεις σε δημόσιους χώρους. Το 1965 εκρήθηκε νόμος που διασφάλιζε ισότητα στο δικαίωμα ψήφου και απαγόρευσε πρακτικές διάκρισης που εμπόδιζαν τους Αφροαμερικανούς να ψηφίσουν. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1968, ο Κίνγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί. Ήταν 39 χρονών. 40 χρόνια αργότερα, το 2008, το άπιαστο όνειρο του Κίνγκ έγινε πραγματικότητα, με ορόσημο την εκλογή του πρώτου Αφροαμερικανού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Η ρατσιστική βία και οι φυλετικές διακρίσεις δεν έχουν εξαλειφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το μήνυμα της αποδοχής του άλλου, ανεξαρτήτως φυλής και προέλευσης, είναι διαχρονικό και διαπολιτισμικό. Αποτελεί βασικό πυλώνα της αμερικανικής πραγματικότητας. Διδάσκεται και εφαρμόζεται στα σχολεία, στον εργασιακό χώρο και φυσικά αποτελεί μέρος της αμερικανικής νομοθεσίας. Οι αγώνες όμως για μια πιο δίκαιη κοινωνία συνεχίζονται. Ζωή Λεουδάκη, Voice of America, Washington.